Παραμένουμε στο θέμα. Κοντά μας στο στούντιο είναι ο κύριος Γιώργος Καραγιάννης, υφυπουργός υποδομών. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Καλώς σας βρήκαμε. Κοντά μας στο στούντιο και ο δημοσιογράφος Μπάμπης Σαββίδης. Έχεις ασχοληθεί άλλωστε ενδελεχώς με το θέμα αυτό που αφορά και τον βορειοδικό άξονα, αλλά γενικότερα τα πολύ μεγάλα και σημαντικά αναπτυξιακά έργα του νησιού Μπάμπη. Επομένως, η συμβολή σου είναι πολύτιμη και να ξεκινήσουμε από το μείζον και τις εξελίξεις της χθεσινές στο Περιφερειακό Συμβούλιο με την έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Με τη θετική γνωμοδότηση που έδωσε χθες το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, πλέον φεύγει, πηγαίνει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και εντός συντόμου χρονικού διαστήματος θεωρώ ότι θα έχουμε την περιβαλλοντική αδειοδότηση για το μεγαλύτερο κομμάτι του ΒΟΑ και το κομμάτι της παραχώρησης των 157 χιλιόμετρων. Και παράλληλα, επειδή τρέχουν και τα υπόλοιπα δύο κομμάτια του διαγωνισμού και η σύμπραξη του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και το δημόσιο έργο που θα προκηρυχθεί εντός λίγων ημερών, νομίζω ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για το βόρειο δικό άξονα προχωράει βάσει χρονοδιαγράμματος. Και είναι μια ιδιαίτερη στιγμή για την Κρήτη. Έτσι. Οι φορείς τώρα και το Περιφερειακό Συμβούλιο κατ' ουσίαν είπαν ναι χθες στις μελέτες. Ωστόσο, κατατέθηκαν και κάποιες ενστάσεις, κάποιοι προβληματισμοί, κάποιες παρατηρήσεις. Αυτές τις παρατηρήσεις το Υπουργείο θα τις λάβει υπόψη του? Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να μείνουμε στη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα ποια είναι? Αυτή τη στιγμή είναι το μεγαλύτερο οδικό έργο που γίνεται στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης. Είναι ένα κομμάτι παραχώρησης, ένα κομμάτι σύμβασης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και ένα δημόσιο έργο. Εμείς καλοπροαίρετα, γιατί ξέρετε, δεν αναγνωρίζουμε στον εαυτό μας το αλάθητο του Πάπα, θα δούμε όλες τις παρατηρήσεις. Ήδη χθες τα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου μας ήταν εδώ, είδανε κάποιες παρατηρήσεις. Εκτιμούμε ότι κάποιες παρατηρήσεις θα τις υιοθετήσουμε και θα τροποποιήσουμε ένα κομμάτι των μελετών, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να μην ξεκινήσουμε μια βιομηχανία τροποποιήσεων για να φέρουμε κάποια στιγμή το έργο να μπουν μπουλντόζες στην Κρήτη και να κατασκευάσουμε το βόρειο δικό άξονα, γιατί η Κρήτη έχει πληρώσει με πολύ αίμα τα ζητήματα της οδικής ασφάλειας. Κύριε Καραγιάννη, είχατε όμως σήμερα και μια ξεχωριστή συνάντηση κατά την επίσκεψή σας στην περιφέρεια με τον Δήμαρχο Μαλεβιζίου, τον κύριο Μποκέ, ο οποίος σας έθεσε και το θέμα του ημικόμβου της Αχλάδας και που έχει προκύψει ένα σοβαρό ζήτημα. Νομίζω υποσχεθήκατε. Είχαμε και κινητοποίηση, συγγνώμη που σε διακόπτω, Μπάμπη, τις προηγούμενες ημέρες με το Δήμο να διαμηνύει ότι η μελέτη δεν είναι λειτουργική. Σήμερα είδα και τον Δήμαρχο, τον κύριο Μποκέα, είδα και άλλους δημάρχους για να αντιμετωπίσουμε και τα θέματα με το σεισμό και άλλα ζητήματα και είχα μια πάρα πολύ καλή και επικοδομητική συνάντηση με τον Περιφερειάρχη καθώς και με τους αρμόδιους αντιπεριφερειάρχες των Χανίων και του Ηρακλείου. Τώρα, για το ζήτημα το εξειδικευμένο, αυτό που λέτε για την Αγία Πελαγία, για την Αχλάδα. Υπάρχει ένα ζήτημα. Αυτή είναι μια μελέτη και ένα έργο οδικής ασφάλειας. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποια ζητήματα και κάποιες αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας. Αυτό το έργο τελείωνε. Μέχρι τα τέλη του χρόνου έπρεπε να τελειώσει. Έπρεπε να κλείσουμε τις προσβάσεις. Ξέρετε, οι προσβάσεις πολλές φορές δημιουργούν και ατυχήματα. Και γι' αυτό η μελέτη προέβλεπε να κλείσουν όλες αυτές τις προσβάσεις. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι υπάρχουν κάποια θέματα που θα πρέπει να τα επιλύσουμε. Ανέφερα στον Δήμαρχο και στους συνεργάτες του ότι εμείς και τις προηγούμενες μέρες του Υπουργείου προετοιμάζουμε μία λύση για να την παρουσιάσουμε στον Δήμαρχο, ώστε μέχρι αρχές Ιανουαρίου να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα και να έχουμε μια συγκεκριμένη πρόταση ώστε να το επιλύσουμε. Βέβαια, για να είμαστε εντελώς ξεκάθαροι σε όλα τα ζητήματα, αντιλαμβάνομαι ότι η Κρήτη είναι ένα ιδιαίτερο πανέμορφο μέρος που έχει μια τρομερή οικιστική και τουριστική ανάπτυξη. Δυστυχώς όμως, η Κόμβη δεν μπορεί να είναι έξω από τον κάθε οικισμό και έξω από το σπίτι του καθενός. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αν θέλουμε αυτά τα έργα να τα χρηματοδοτήσουμε. Ξέρετε, είναι εύκολο να τάζεις. Είναι δύσκολο να πραγματοποιείς. Και επειδή εμείς θέλουμε να πραγματοποιούμε ό,τι λέμε, θα το εξετάσουμε. Εκτιμούμε ότι έχουμε βρει τη λύση, αλλά θα μας δώσετε τον χρόνο αυτή τη λύση να είναι και χρηματοδοτήσιμη και υλοποιήσιμη. Το κρατάμε ως παρακαταθήκη, πολύ σημαντικό ότι θα δρομολογηθεί. Πάντως, ευρύτερα υπάρχει ένα θέμα, εγείρονται δηλαδή ενστάσεις αναφορικά με τη χάραξη και το έχετε υπόψη σας και σε ό,τι αφορά το Ρέθυμνο, δυτικά και ανατολικά, και σε ό,τι αφορά τον Αποκόρονα. Επιτρέψτε να σας πω το εξής. Είναι η πρώτη και η μοναδική φορά που έχει παρουσιαστεί στους κριτικούς μία ενιοποιημένη χάραξη. Από τον Κίσαμο ουσιαστικά, από τα Χανιά ως τη Σιτία. Ξέρετε ποια θα είναι η χάραξή μας. Είμαστε στην τελική φάση του διαγωνισμού, 30 του μηνός, στο Χερσόνησο, στη Νεάπολη, θα έχουμε προσωρινό ανάδοχο. Θα έχουμε τις δεσμευτικές, θα έχουμε δεσμευτικές προσφορές και εντός Ιανουαρίου θα έχουμε προσωρινό ανάδοχο. Στο δημόσιο έργο, το Νεάπολη Άγιος Νικόλαος,
Μέσα σε λίγες μέρες θα βγει ο διαγωνισμός. Εντός του 22 θα ξεκινήσουν εργοτάξια στην Κρήτη. Επαναλαμβάνω όμως και λέω, γιατί με ρωτήσατε και για το μεγάλο έργο, για τα 157 χιλιόμετρα, που περιμένουμε και είχαμε τη θετική έκβαση από την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Σίγουρα θα υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Σημασία όμως έχει η Κρήτη να έχει έναν δρόμο που της αξίζει. Έναν αυτοκινητόδρομο που της αξίζει. Επιτρέψτε μου να σας πω και κάτι ακόμη τελευταίο που δεν μας τιμά ως χώρα. Στην Κρήτη έχετε το μεγαλύτερο αριθμό θανατηφόρων ατυχημάτων σε σχέση με τα τροχαία ατυχήματα. Αυτό πρέπει να το σταματήσουμε. Για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αυτό είναι πρώτη προτεραιότητα. Και γι' αυτό το συνολικό μας πακέτο έργων που αφορά την Κρήτη, όπως σήμερα συζήτησα και με τον Περιφερειάρχη, ξεπερνά τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο τα έργα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Βέβαια, κύριε Υφυπουργέ, θα μου επιτρέψετε, γιατί οι κάτοικοι του νομού Λασιθίου που μας ακούνε τώρα αυτή τη στιγμή θα πούνε, εντάξει, ΒΟΑΚ μέχρι από Χανιά, από Κίσα Μοχανίων μέχρι τον Άγιο Νικόλαο, και εμείς προς τη Σιτία μεριά, πιο ανατολικά, από και προς την Ιερά Πέτρα. Δηλαδή μέχρι, ναι, ναι, μέχρι την Σιτία τι γίνεται, αν υπάρχει πλάνο. Ότι θα έχουμε ένα ενιοποιημένο έργο. Mm. Το ανακοινώσαμε όταν ήρθα μαζί με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Υποδομών, τον Κώστα Καραμαλή, στα Χανιά. Ανακοινώσαμε το συνολικό έργο. Στο κομμάτι όμως αυτό που αναφέρετε, ήδη ανατίθενται οι μελέτες σε συμβούλους για να τις ολοκληρώσουμε. Μόλις έχουμε το ακριβές κόστος του έργου, θα ανακοινώσουμε και τη λύση που υπάρχει. Ξέρετε, επαναλαμβάνω και γίνομαι κουραστικός πολλές φορές. Αν δεν έχεις χρηματοδότηση, δεν έχεις χάραξη, δεν ξέρεις τι δρόμο θέλεις να φτιάξεις, τι έργο θέλεις να φτιάξεις, δεν μπορούμε να λέμε λόγια άρρος. Εμείς ό,τι είπαμε, αυτούς τους 18 που ασχολούμαστε 24 μήνες ουσιαστικά με το έργο του ΒΟΑΚ, ό,τι έχουμε πει, σύμφωνα με τα χροδιαγράμματα που έχουμε πει, το υλοποιούμε. Αυτή είναι η δέσμευσή μας που έχουμε δώσει απέναντι στον Πρωθυπουργό και ο Πρωθυπουργός απέναντι στους κριτικούς. Να πάμε λίγο και στην παράμετρο των διοδίων, διότι είναι ένα πολύ μεγάλο ζητούμενο για την τοπική κοινωνία, κύριε Καραγιάννη, το να υπάρξει ένα σωστό παράπλευρο δίκτυο, ούτως ώστε αυτό να κάνει πιο εύκολες τις διαδημοτικές και ενδοδημοτικές μετακινήσεις. Δύο θέματα. Πρώτον, από την πρώτη στιγμή ξεκαθαρίσαμε ότι θα υπάρχουν διόδια. Θέλω όμως να διευκρινίσω το εξής. Διόδια θα μπουν αφού κατασκευαστεί ο δρόμος. Και το δεύτερο, ότι θα μπουν διόδια αναλογικά, με χιλιομετρική χρέωση. Όσο μέρος του δρόμου διανύεις, εκείνο θα πληρώνεις. Mm-hmm. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι της απάντησής μου. Το δεύτερο κομμάτι της απάντησής μου είναι στο συνολικό έργο του ΒΟΑΚ. Εμείς έχουμε προβλέψει και ένα μεγάλο κομμάτι βελτίωσης των παράπλευρων δρόμων. Και αυτό το ανακοινώσαμε μαζί με τον Πρωθυπουργό. Και αυτό θα γίνει πράξη. Άρα και αυτό το κομμάτι το έχουμε προβλέψει. Άρα η Κρήτη δεν θα έχει μόνο το βόρειο οδικό άξονα, αλλά θα βελτιώσουμε και ένα κομμάτι του παράπλευρου δικτύου που είναι δεξιά και αριστερά από τον αυτοκινητόδρομο, εννοείται. Άρα παρεμβαίνουμε και σε αυτό το κομμάτι, ώστε να μπορούν οι κάτοικοι της Κρήτης να έχουν τις ανάλογες προσβάσεις. Να σας πάμε και στο νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι. Πολύ μεγάλο αναπτυξιακό έργο. Εγκρίθηκε το επικαιροποιημένο master plan. Με μία μικρή καθυστέρηση, βεβαίως, κύριε Υφυπουργέ. Είναι ίσως και λόγω της πανδημίας. Περνάμε στη φάση πλέον των κυρίως κατασκευαστικών εργασιών, είναι έτσι? Έχουν ήδη ξεκινήσει και τώρα, πριν από λίγο, ήμουν σε μια σύσκεψη με τα στελέχη του αεροδρομίου και βλέπαμε πώς πηγαίνει η πρόοδος του έργου. Το έργο πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Τώρα, αναφέρατε το κομμάτι της καθυστέρησης. Αν σας έλεγα ότι δεν υπήρχε καθυστέρηση, θα σας έλεγα ψέματα. Η πολύ μικρή καθυστέρηση όμως που υπάρχει οφειλόταν κυρίως ότι σε αυτό το έργο υπάρχουν στον ανάδοχο ουσιαστικά. Οι μελετητές είναι Ισπανοί, υπάρχουν Ινδοί και είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο το καινούργιο αεροδρόμιο, το οποίο θα αλλάξει όλη την, θα έλεγα, την αντίληψη που έχουμε για την Κρήτη. Φανταστείτε την Κρήτη τα επόμενα χρόνια με έναν βόρειο οδικό άξονα, με ένα καινούργιο αεροδρόμιο του Καστελίου, με μεγάλα αντιπλημμυρικά και μεγάλα φράγματα που θα λύσουν ζητήματα χρόνων εδώ πέρα, με παρεμβάσεις στο δίκτυο που κάνουμε αυτή τη στιγμή ουσιαστικές, με την αξιοποίηση του Καζαντζάκης, θα μιλάμε για μια άλλη Κρήτη. Η περιφέρειά σας ήδη έχει, είδατε τις προηγούμενες μέρες πόσο τελείωσε ο διαγωνισμός και πόσο ψηλό ήταν το τίμημα για τις γούρνες. Αυτή τη στιγμή έχετε τη δυνατότητα η Κρήτη την επόμενη δεκαετία ουσιαστικά να τα πρωταγωνιστήσετε όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά νομίζω σε όλη την Ανατολική Ευρώπη. Λοιπόν, να σταθούμε σε αυτό που είπατε για την αξιοποίηση την επόμενη μέρα της έκτασης που αφορά το Νίκος Καζαντζάκης, στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, το υφιστάμενο. Βέβαια, είναι μια έκταση η οποία δεν αφορά μόνο τις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου αυτές κάθε αυτές. Το έχουμε πει, Μπάμπη, πάρα πολλές φορές, ότι είναι μια πάρα πολύ μεγάλη έκταση που περιλαμβάνει και στρατόπεδα,
υφιστάμενα, έτσι, σε ΑΠ, 126 μοναρχίας μάχης, ΜΟΜΑ. Θέλω λίγο να μου πείτε πότε θα ανοίξει επί της ουσίας αυτή η συζήτηση. Τόσο ώστε να μην έρθουμε λίγο αντιμέτωποι με ένα νέο ελληνικό. Έχει υποθεί πολλές φορές, αλλά είναι βασικό ερώτημα. Να συμπληρώσω λίγο το ερώτημα της Κατερίνας, γιατί είδαμε ότι ο Δήμος Ηρακλείου ξεκίνησε μία προσπάθεια, έκανε μία τεχνική έκθεση, είχε σκοπό να φτιάξει, να εκπονήσει ένα ειδικό χωρικό, βεβαίως δεν μπορεί να το κάνει χωρίς την έγκριση των Υπουργείων. Μέσα σε αυτό όμως το χωρικό έχει βάλει ο Δήμος ως περιοχή παρέμβαση αυτό που ανέφερε η Κατερίνα. Δηλαδή, όχι μόνο αυτή καθεαυτή, κύριε Υφυπουργέ, την έκταση του αεροδρομίου Ηρακλείου, αλλά την ευρύτερη περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού μαζί με τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις, δηλαδή τη ΣΕΑΠ, τη ΜΟΜΑ, την 126 Σεμιναρχία Μάχης. Αυτός ο σχεδιασμός υπάρχει και στις δικές σας σκέψεις, στο δικό σας πλάνο, ενώ κεντρικά στην κυβέρνηση. Και θα αφήσετε το Δήμο να κάνει το χωρικό, ή πάμε σε μια διαδικασία εξ αρχής, από την αρχή μάλλον, για να το θέσω πιο σωστά, με το ΤΑΙΠΕΔ σε ρόλο συμβούλου? Νομίζω ότι την απάντηση την έδωσε και ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο Κώστας Καραμαλής, πριν 10 μέρες περίπου, που ήταν και πάλι στο δελτίο ειδήσεων του καναλιού σας. Mm-hmm. Και νομίζω είναι ξεκάθαρο. Εμείς δεν θα επιτρέψουμε, αυτή είναι η εντολή που έχουμε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το Καζαντζάκης να γίνει ένα νέο ελληνικό. Δεν θα το επιτρέψουμε. Θα δουλέψουμε με τους κατάλληλους συμβούλους, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, ώστε να παρουσιάσουμε ένα σχέδιο το οποίο θα αναβαθμίσει όλο το Ηράκλειο. Θα αναβαθμίσει όλη αυτή την περιοχή. Έχει πολυπλοκότητα. Έχει συνθετότητες. Mm-hmm. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς, όπως πολύ σωστά προείπατε, είναι μπλεγμένο, γιατί υπάρχουν πολλές ιδιοκτησίες και του Δήμου και του Υπουργείου Υποδομών, τη ΣΥΠΑ και τη Πολεμική Αεροπορία και του Υπουργείου Εθνική Άμυνα. Υπάρχει όμως συζήτηση, υπάρχει το πλάνο αυτή τη στιγμή και υπάρχει η πρόθεση, γιατί ποτέ δεν πρέπει να αγνοούμε τις τοπικές κοινωνίες, αλλά θα πρέπει να δώσουμε το χώρο στους ειδικούς να μας καταθέσουν προτάσεις τους, ώστε να προχωρήσουμε άμεσα σε αυτό που χρειάζεται για τον δικό σας τόπο. Κρατάμε και τη δική σας διαβεβαίωση επ' αυτού. Να πάμε και σε κάτι άλλο, Κατερίνα, πολύ σημαντικό βεβαίως. Είναι τα δικαστικά μέγαρα, τρία δικαστικά μέγαρα εδώ στην Κρήτη. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, από το τέλος Σεπτεμβρίου περιμένουμε, είμαστε εν αναμονή, να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός ΔΙΤ ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ. Ακριβώς. Για τα νέα δικαστικά μέγαρα σε Ηράκλειο, Χανιά και lifting, ουσιαστικά ανακαίνιση στο δικαστικό μέγαρο Θήμου. Πού βρισκόμαστε? Εκεί γνωρίζετε και σήμερα το συζητήσαμε αναλυτικά και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Αρναουτάκη, καθώς και με τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Καλογερή από τα Χανιά. Υπάρχει ένα ζήτημα που πρέπει να λύσουμε αυτή τη στιγμή με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και με την ΕΤΑΔ, με το ΤΑΙΠΕΔ. Υπάρχει ένα ζήτημα σε ό,τι αφορά το ιδιοκτησιακό. Νομίζω λύνεται αυτό το ζήτημα το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, ώστε να προχωρήσει και ο διαγωνισμός για τα τρία ουσιαστικά δικαστικά μέγαρα. Γιατί, όπως βλέπετε, πολλά από τα θέματα που δεν αναφέρουμε εμείς τα αναφέρετε εσείς, γιατί η ατζέντα των έργων που έχουμε ανοίξει στην Κρήτη είναι πάρα πολύ μεγάλη. Μάλιστα. Λοιπόν, Μπάμπ, δεν ξέρω αν έχει να προσθέσει. Ένα τελευταίο, γιατί η ατζέντα είναι όντως πολύ μεγάλη, κύριε Υφυπουργέ. Έχουμε και τα φράγματα. Κάνετε και μία αναφορά εσείς, τα εγκυοβελτιωτικά έργα. Και σε ό,τι αφορά το φράγμα του Ταυρονίτη. Βεβαίως, Ταυρονίτη, μια απονεμένη ιστορία. Έχουμε τον Ταυρονίτη, που είναι στα Χανιά, το πλατή, που είναι στο Ρέθυμνο και θα λύσει το πρόβλημα όλη τη περιοχή τη Πεδιάδα Μεσαρά. Και από εκεί πέρα έχουμε και το θέμα του Μπραμιανού, μαζί με το νέο φράγμα του Μύρτο, μαζί με τα έργα των ομβρίων που θα γίνουν στη Γρή, στη Λιγιά εκεί πέρα. Οι παρεμβάσεις μας είναι συνολικές. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να λύσουμε συνολικά προβλήματα που αντιμετώπιζε η Κρήτη όλα τα προηγούμενα χρόνια. Προτιμούμε, ξέρετε, να λέμε λιγότερα λόγια και να κάνουμε περισσότερες πράξεις. Έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδοτήσεις, είμαστε έτοιμοι να προκηρυχθούν οι διαγωνισμοί. Έγινε μια τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων σε ό,τι αφορά το φράγμα του Μπραμιανού. Προχωράμε εκεί πέρα. Οι συζητήσεις μας για το πλατή είναι προχωρημένες με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανάπτυξης. Οπότε και οι δύο θα εξασφαλισμένουμε χρηματοδότηση και είμαστε έτοιμοι να παραλάβουμε την πρόταση για τον Ταυρονίτη από τους συμβούλους μας, ώστε αρχές του 2022 να κάνουμε την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος και να ξεκινήσει και αυτός ο διαγωνισμός. Κύριε Καραγιάννα, σας ευχαριστήσω θερμά που βρεθήκατε απόψε κοντά μας. Να ευχαριστήσω επίσης πολύ και τον συνάδελφο τον Μπάμπη, τον Σαββίδη.